Ικανοποίηση για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των προγραμμάτων που λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας σε γυμνάσια και λύκεια, στους τομείς νέων ορολόγιων προγραμμάτων, ειδικής εκπαίδευσης, αλλόγλωσσων μαθητών, αλφαβητισμού και εργαστηριοποίησης μαθημάτων, εκφράζουν τα μέλη της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Σύνδεσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης. Μετά από συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Καδί, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Πέτρος Κούλερμος, ανέφερε στον Αντένα ότι συζητήθηκαν 14 συνολικά σημεία για τα οποία δόθηκαν απαντήσεις και διευκρινήσεις από 10 αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου. Παραμένει σίγουρα η διαφορά μας για εξετάσεις ένα τετράμινο και ο διαχωρισμός των Παγκυπρέων εξετάσεων. Και μας έχει πει και ο Υπουργός ότι πολύ σύντομα στο τραπέζι θα μπει και έναν πάγιο αίτημα μας η πρόταση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Οι οργανωμένοι γονείς κατέθεσαν επίσης προτάσεις για αλλαγές στα ορολόγια προγράμματα όπως η εισαγωγή των μαθημάτων οικονομικών και λογιστικής στην τρίτη τάξη γυμνασίου. Έχουμε ακόμα κάποιες ενστάσεις, τις έχουμε ξαναπεί σήμερα στον κύριο Υπουργό, όπως την δημιουργία της τέταρτης ομάδας προσανατολισμού που έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Οι θέσεις του Υπουργείου θα συζητηθούν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας Σύνδεσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης που είναι προγραμματισμένη για τις 3 Σεπτεμβρίου.